Δεν τη τηλεόραση. Δηλαδή το shopping star είναι πια τόσο τεράστιο. Δηλαδή. Εκεί είστε φιλοξενητέ στην τηλεόραση. Ναι, αλλά, δεν έγινε γιγάντη. Ο shopping star δεν θα παρουσιάσει το fame story το. Η Ρούλα Κορομιλά ξαναήρθε. Δηλαδή. Εντάξει, είναι μεγάλο όνομα η Ιλιάνα και γενικώ έχει γίνει. Είναι παρουσιάστρια, εντάξει. Όπως ναι, αλλά δεν έγινε και κάτι αυτό, λέω. Εντάξει, όλα καλά, δηλαδή μην τρελαίνεστε. Εγώ σα λέω πάνω αγαπάει ο κόσμο. Είναι απασχολεί, είναι. Ναι, βρε, αλλά σου εξηγώ ότι έρχεται από μια αποτυχία που ήταν στο Love Island. Εντάξει, το οποίο δεν το βλέπω ούτε το τηλεκοντρόλ μου. Εγώ το έχω ήδη ξεχάσει. Δεν έγινε από εκεί. Εσύ το τηλεκοντρόλ πήγα να το κάνω έτσι και μου λέει τι κάνεις, άλλαξε το. Πάντως δεν έχει να κάνει. Η επιτυχία και αποτυχία δεν χρεώνεται μόνο ένα άτομο. Είναι πολύ σχετικό. Μπορεί να ήταν μια ωραία παραγωγή να μην έκανε νούμερα, μπορεί κάτι άλλο. Δηλαδή α μην πάρουμε δεδομένο αυτό. Βρε, πολύ ωραία είναι και πολύ όμορφη. Ένα σου πω πολύ ωραία και πολύ όμορφη και πολύ καλή, αλλά σου λέω δεν έγινε και κάτι. Κάτσε να δούμε γιατί η Βγή Καγιά είναι Βγή Καγιά, είναι star. Τώρα είναι. Εντάξει, είναι challenging αυτό που συμβαίνει τώρα. Εγώ θέλω να γυρίσουμε στην Πινελόπη. Εσείς που είστε τραγουδιστές, μπορεί να βγάλετε ένα τραγούδι και να μην κάνει επιτυχία. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι η επόμενη επιτυχία αναιρείται λόγω της προηγούμενης αποτυχίας. Πολύ ωραία τα λες. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η ζωή, αλλά αποτυχία σαν αποτυχία δεν γίνεται. Λοιπόν, περίμενε και κάτι που είπε ο Φίβος πριν, γιατί δεν μπορώ να τα μέσα μου. Ξέρεις ότι είσαι αδελφός, αλλά άρα τη Φίβο. Άλλο καλλιτέχνη που γράφει ιστορία, γεμίζει μαγαζιά χρόνια, αδελφέ μου. Και μπορεί να κάνει ένα τραγούδι επιτυχία και να μην ξανακάνει στο επόμενο. Ξέρω να ξανακάνει μετά από 2 χρόνια, 3, αλλά αφήνει ιστορία και τραγούδια χρόνια. Έτσι. Π.χ. ο Ρέμος. Έχει αφήσει ιστορία. Μπορεί του χρόνου να μην κάνει ένα τραγούδι, εδώ και ένα χρόνο να μην έχει κάνει επιτυχία, αλλά είναι ο Ρέμος. Και άλλο που μου λες για την Ιλιάνα. Τι έχει κάνει η Ιλιάνα, αδελφέ μου. Ποια είναι επιτυχία τη, στο Love Island. Ναι. Το job, πώς λέγεται το άλλο, το boom boom. Ποιο ήταν. Έχει πάει λοιπόν, ένα θέμα πίσω, βέβαια. Ναι. Πήγα πίσω γιατί μπορώ να το κρατάω μέσα μου. Ξέρετε, εγώ δεν μπορώ. Εγώ απλά σου έτσι είπα. Σε ξέρουμε, ότι μια αποτυχία, έτσι σε αγαπάμε, τρίτα φιλέ μου, συγγνώμη. Εγώ απλά σου είπα ότι μια αποτυχία δεν κρίνει και δεν καθορίζει το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα μπορεί να είναι πιο επιτυχημένο. Ναι. Τώρα. Μου συγκρίνει την Ιλιάνα Παπαγεωργίου με τον Αντώνη Ρέμο. Που είναι λίγο δύσκολο να συντονιστώ. Άρα. Σαλόγια okay. Λοιπόν, ας γυρίσουμε.